Είμαστε στο καράζ του σπιτιού μου και τακτοποιούμε τις παλιές κούτες με τα πράγματά μου. Ετοιμαζόμαστε για τη μετακόμιση. Πράγμα που δεν είναι και τόσο εύκολο. Ε, θέλει αρκετή προσπάθεια για να μαζέψουμε όλα τα πράγματα. Πρέπει να βάλουμε μια τάξη, γιατί σύντομα θα μετακομίσω και πρέπει όλα να είναι έτοιμα και πακεταρισμένα. Δεν πειράζει όμως, Ζήση γιατί θα μετακομίσεις σε ένα σπίτι πιο κοντά στο δικό μου. Έτσι δεν είναι. Ναι, Μίμη. Θα μπορεί να έρχεσαι πιο συχνά για παιχνίδι. Ωχ. Oh, Ω, oh. oh, Ζήση, τι έχει μέσα σε αυτή την κούτα. Είναι πολύ βαριά. Δεν μπορώ να τη σηκώσω. Στοιχηματίζω ότι είναι γεμάτη με τα βιβλία φυσικής ιστορίας του Ζήση. Όχι, oh, είναι γεμάτη παλιές φωτογραφίες. Ποιο είναι το αγοράκι στη φωτογραφία, Ζήση? Εγώ είμαι όταν ήμουν μικρούλης. Είσαι πολύ γλυκούλη, Ζήση, έτσι που παίζεις με το τρενάκι σου. Το θυμάμαι αυτό το τρενάκι. Έπαιζα με αυτό κάθε μέρα. Το έχεις ακόμα? Μπορεί να βρίσκεται σε κάποια από αυτές τις κούτες. Θεσκόνησα, ζήσει. <coughs> Τώρα όμως, τα σκονίζεις πάλι όλα. Α, κοιτάξτε! Μια αράχνη μένει στη γωνίτσα. Α! Μια αράχνη! Βοήθεια! Μη φοβάσαι, Μίμη. Μια μικρή αραχνούλα είναι. Εκείνη σε φοβάται περισσότερο. Οι αράχνες είναι συχαμερές. Δεν τις συμπαθώ καθόλου. Μπλάξε! Η αράχνη έφυγε! Τώρα μπορείς να κατέβεις! Για να είμαι ειλικρινής, μου αρέσει εδώ πάνω! Είμαι κι εγώ μια φορά ψηλότερος από όλους! Μην είσαι τόσο ψηλός που μόλις σε διακρίνω! Εσύ θα μας βοηθήσεις να βάλουμε μια τάξη στο καράζ του Ζήση! Κάνε κλικ τριγύρω για να βοηθήσεις κι εσύ! Σε περιμένουν επίσης πολλά παιχνίδια και εκπλήξεις! καθόλου για τη μετακόμιση στο καινούριο σπίτι Ναι, θα έχω μεγαλύτερο δωμάτιο για να παίζω Θα ερχόμαστε όλοι για παιχνίδι Μπορείς να έρθεις και εσύ Πρώτα όμως πρέπει να μεταφερθούν όλα τα πράγματα στο καινούριο σπίτι του Ζήση με ένα μεγάλο φορτηγό Μπορείς και εσύ να βοηθήσεις τη μετακόμιση Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το καταπληκτικό παιχνίδι μου με το αλφάβητο Πάμε Ο Ζήσης μετακομίζει σήμερα και το φορτηγό που θα κάνει τη μετακόμιση πρέπει να βρει το δρόμο για το καινούριο του σπίτι. Φαίνεται έτοιμο να ξεκινήσει. Μπορείς να συμπληρώσεις τα κενά στο δρόμο με γράμματα ώστε το φορτηγό να προχωρήσει στην οδό του αλφάβητου. Ο δρόμος ανάμεσα στο σπίτι όπου μένει τώρα ο Ζήσης και στο καινούριο του σπίτι περιέχει όλα τα γράμματα του αλφάβητου. Μερικά όμως από αυτά λείπουν. Το φορτηγό της μετακόμισης θα περάσει από την οδό του αλφάβητου! Όταν φτάσεις σε ένα κενό τετράγωνο, πρέπει να βρεις το γράμμα που λείπει και να κάνεις κλικ πάνω του! Αν είναι σωστό, θα κλείσει η τρύπα στο δρόμο και το φορτηγό θα μπορέσει να συνεχίσει το δρόμο του! Την πρώτη φορά από το δρόμο θα λείπουν μικρά γράμματα Αλλά στη δεύτερη διαδρομή όλα τα γράμματα που θα λείπουν θα είναι κεφαλαία Αν γεμίσεις όλα τα κενά του δρόμου σε κάθε διαδρομή θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του πάζλ Πριν ξεκινήσει το φορτηγό της μετακόμισης πρέπει να μου πεις σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα Αν νομίζεις ότι μπορείς να γεμίσεις 8 κενά του δρόμου κάνε κλικ στο μπλε κουμπί αν όμως νομίζεις ότι μπορείς να βρεις 12 γράμματα που λείπουν, κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Ωραία! Ξεκινήσαμε! Ωχ, <σ zaten> όχι, όχι! Τι είναι αυτό! Μια λακούβα στην οδό του αλφάβητου. Μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει. Δέλτα. Βρήκε το γράμμα που έλειπε. Τώρα το φορτηγό μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του. Να το αγαπημένο πάρκο του Ζήση. Ο Ζήσης θα πρέπει τώρα να περπατήσει περισσότερο αν θέλει να ταΐσει τις πάπιες. Και το καινούριο σπίτι του ζήσει, ώσπου να πει κίμινο! Ποπο, Αυτές οι λακκούβες καθυστερούν το φορτηγό! Μπορείς να βάλεις το σωστό γράμμα σε αυτήν εδώ! Λάμδα! Τέλεια! Τα κατάφερες! Συνέχισε το δρόμο σου, κύριε οδηγέ! Γρήγορα! Βρες το γράμμα που λείπει για να συνεχίσει το δρόμο του το φορτηγό! Μη! Έκλεισε τη λακούβα! Ζήτω! Ξεκινάμε πάλι! Στάσου! ποπο, Λείπει άλλο ένα γράμμα! Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Ξύ! Ζήτω! Πάμε πάλι! <Τι> Στάσου! ποπο, πω, πω! Λείπει άλλο ένα γράμμα! Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Πι! Τώρα έκλεισε η λακκούβα στο δρόμο! Ξεκινάμε πάλι! Του. μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει; Ρω, ζήτω, πάμε πάλι. Ωραία, το φανάρι είναι πράσινο και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας. Γρήγορα, βρες το γράμμα που λείπει για να συνεχίσει το δρόμο του το φορτηγό. θα πας τόσο καλά που θα φτάσουμε στο καινούριο σπίτι του Ζήση, ώσπου να πεις κίμινο. Αναρωτιέμαι τι έργα παίζει το σινεμά. Α, μια λακκούβα στην οδό του αλφάβητου. Μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει. Φι. Βρήκε το γράμμα που έλειπε. Τώρα το φορτηγό μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του. Στάσου! ποπο, Λείπει άλλο ένα γράμμα. Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Χ! Έκλεισε τη λακκούβα. Ζήτω! Ξεκινά! Τα στήματα του Ζήση βρίσκονται σε αυτό το σημείο του δρόμου. Θα χαρεί που θα μένει τόσο κοντά τους. Το φορτηγό σταμάτησε πάλι. Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει. Θα το βρεις κάπου στο πλαίσιο. Ψι! Τέλεια! Τα κατάφερες! Συνέχισε το δρόμο σου, κύριε οδηγέ! Ο Ζήσης θα χαρεί πολύ που θα μένει τόσο κοντά στη βιβλιοθήκη. Θα μπορεί να δανείζεται όλα τα βιβλία φυσικής ιστορίας που υπάρχουν εκεί. Το φορτηγό σταμάτησε πάλι. Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει. Θα το βρεις κάπου στο πλαίσιο. Ωμέγα, τώρα έκλεισε η λακκούβα στο δρόμο. Ξεκινάμε πάλι. Να είμαστε. Αυτό είναι το καινούριο σπίτι του Ζήση! Ωραίο είναι! Σταμάτα λοιπόν το φορτηγό και ας ξεφορτώσουμε όλα τα πράγματα της οικογένειας του Ζήση! Το φορτηγό της μετακόμισης είναι άδειο τώρα και μπορεί να γυρίσει πίσω! ξεκινήσει για τη δεύτερη διαδρομή! Ωραία! Ξεκινήσαμε! <Κι> όχι, όχι! Τι είναι αυτό! Μια λακούβα στην οδό του αλφάβητου! Μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει! Γάμα! Τέλεια! Τα κατάφερες! Συνέχισε το δρόμο σου κύριε οδηγέ! στην οδό του αλφάβητου. Μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει. Δέλτα, έκλεισε τη λακούβα. Ζήτω, ξεκινάμε πάλι. Να το αγαπημένο πάρκο του Ζήσι. Ο Ζήσις θα πρέπει τώρα να περπατήσει περισσότερο αν θέλει να ταΐσει τις πάπιες. Του, μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει Ζήτα! Ζήτω! Πάμε πάλι! Το δρόμο. Ξεκινάμε πάλι! Κοίτα! Σε αυτό το γήπεδο ποδοσφαίρου, ο Ζήσης παίζει με τους φίλους του! Στάσου! ποπο, πό! Λείπει άλλο ένα γράμμα! Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Ρο! Τα καλά που θα φτάσουμε στο καινούριο σπίτι του Ζήση, ώσπου να πεις Ωραία! Το φανάρι είναι πράσινο και έτσι μπορούμε να συνεχίσουμε το δρόμο μας Το φορτηγό σταμάτησε πάλι Κάνε κλικ στο γράμμα που λείπει Θα το βρεις κάπου στο πλαίσιο Ταυτέλεια! Τα κατάφερες! Συνέχισε το δρόμο σου κύριε οδηγέ αυτή η πόρτα είναι η είσοδο του σχολείου του Ζήση. Για να φτάσει στο σχολείο του θα πρέπει να ξεκινάει νωρίτερα, γιατί έχει περισσότερο δρόμο να κάνει. Είναι Σαββατοκύριακο και η αυλή του σχολείου είναι άδεια. Α, μια λακκούβα στην οδό του αλφάβητου. Μπορείς να βρεις το γράμμα που λείπει. Υψηλον. Έκλεισε τη λακούβα! Ζήτω! Ξεκινάμε πάλι! Αυτό είναι το ζαχαροπλαστείο όπου ο Ζήσης αγοράζει τις αγαπημένες του καραμέλες! Στάσου! ποπο, πω, πω! Λείπει άλλο ένα γράμμα! Μήπως ξέρεις ποιο είναι? Ψ! Ζήτω! Πάμε πάλι! <Ρίγορα> Γρήγορα! Βρες το γράμμα που λείπει για να συνεχίσει το δρόμο του το φορτηγό! Ωμέγα! Βρήκες το γράμμα που έλειπε! Τώρα το φορτηγό μπορεί να συνεχίσει το δρόμο του! Έκλεισες με γράμματα όλε τι λακκούδε στην οδό του αλφάβητου. Τώρα μπορείς να κλείσει και μία τρύπα του παζλ με αυτό το κομμάτι του παζλ. Τώρα α πούμε το αλφάβητο μαζί: Α, Β, Γ, Δ, Ε, Ζ, Ι, Φ, Ι. στο καινούριο σπίτι του Ζήση ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις την παρέα που βρίσκεται στο γκαράζ. Γεια σου! Βρισκόμαστε ακόμα στο γκαράζ του Ζήση και τον βοηθάμε στη μετακόμιση. Βρήκαμε ό,τι μπορείς να φανταστείς μέσα σε αυτές τις κούτες. Κοιτάξτε τι βρήκα! Είναι μια μπλούζα που φορούσα όταν ήμουν μικρός. Α, ήσουν πολύ μικρό Ζήση. Το ξέρω. Τώρα δεν μου κάνει με τίποτε αυτή η μπλούζα. Μπορεί να μου κάνει εμένα. Hey, ποιος έσβησε το φως? <χει> <χει> δεν είναι αστείο, Φιφί. Θα μπορούσαμε να πάθουμε κάποιο ατύχημα αν σκοντάφταμε κάπου μέσα στο σκοτάδι είναι και λίγο τρομακτικά σε αυτό το γκαράζ. Είδαμε κιόλα μια απέσια αράχνη. Συγγνώμη. Ω, Ζήση, κοίταξε αυτήν τη φωτογραφία. Ποιοι είναι αυτή. Είναι μια φωτογραφία της μαμάς μου και του μπαμπά μου πριν γεννηθώ εγώ. Μοιάζει λιγάκι στον μπαμπά σου, Ζήση. Και η μαμά μου το ίδιο λέει. Ελπίζω να γίνω ψηλό σαν τον μπαμπά μου όταν μεγαλώσω. Πόσο ψηλό είναι ο μπαμπά σου, Ζήση? Είναι τόσο ψηλό. Όχι, είναι πιο ψηλό. Είναι τόσο ψηλό. Είναι ακόμα πιο ψηλό. Πόπο, Ζήση, ο μπαμπά σου είναι πανύψηλο. Είμαι σίγουρο ότι δεν χρειάζεται να ανέβει για να φτάσει το ράφι. Πρόλαβες να κοιτάξεις τριγύρω στον καράζ του Ζήση. Μπορείς να μας βοηθήσεις και εσύ στη μετακόμιση. Κάνε κλικ τριγύρω για να το εξερευνήσεις. Έχεις τόσα πολλά πράγματα Ζήση, πώς θα τα μεταφέρεις όλα στο καινούριο σου σπίτι. Θα έρθει να τα πάρει ένα μεγάλο φορτηγό. Και μετά θα πρέπει να βάλεις όλα τα πράγματα στη θέση τους. Θέλεις να βοηθήσεις το ζήσει στη μετακόμιση. Στο παιχνίδι μου μπορείς να βοηθήσεις τον οδηγό του φορτηγού να πάει από εδώ στο καινούριο σπίτι του ζήσι χρησιμοποιώντας το αλφάβητο. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξεις το παιχνίδι η οδός του αλφάβητου. Α! Μια αράχνη! Βοήθεια! Πάμε να ζυγίσουμε. Τέλεια! Είμαστε έτοιμοι να λύσουμε τους φοβερούς γρίφους με το ζύγισμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα εδώ για να βάλουμε στη ζυγαριά. Πριν αρχίσεις να ζυγίζεις τα πράγματα που βρίσκονται στον καράζ του ζύση, θα ήθελα να μάθω σε τι φόρμα νιώθεις ότι είσαι σήμερα. Αν πιστεύεις ότι τα πηγαίνεις τέλεια με το ζύγισμα, κάνε κλικ στο μπλε κουμπί. Αλλά αν έχεις προετοιμαστεί για φοβερές επιδόσεις στο ζύγισμα, Κάνε κλικ στο πορτοκαλί κουμπί. Λοιπόν, θα διαλέξω τρία πράγματα από τον καράζ του Ζήση. Μετά θα σου ζητήσω να μου πεις ποιο είναι το πιο βαρύ ή ποιο είναι το πιο ελαφρύ. Εσύ πρέπει μόνο να κάνεις κλικ και να σύρεις κάθε αντικείμενο χωριστά στη ζυγαριά για να το ζυγίσεις. Η ζυγαριά θα υπολογίσει το βάρος του σε κιλά. Όταν τοποθετήσεις κάτι στη ζυγαριά το βέλος θα μετακινηθεί και θα σου δείξει έναν αριθμό. Έτσι. Αυτή η κούτα ζυγίζει 3 κιλά. Όταν τελειώσεις το ζύγισμα, θα σου ζητήσω να μου πεις ποιο είναι το πιο βαρύ ή ποιο είναι πιο ελαφρύ. Μετά, εσύ πρέπει να διαλέξεις και να κάνεις κλικ στη σωστή απάντηση εδώ. Αν βρεις τη λύση σε 6 γρίφους ζυγίσματος, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ. Κάνε κλικ και σύρε στη ζυγαριά ένα αντικείμενο κάθε φορά. Αυτό ζυγίζει 4 κιλά. Αυτό ζυγίζει 2 κιλά. Αυτό ζυγίζει πέντε κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ? Μπράβο! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ? Ζύγισε καθένα από τα αντικείμενα. Αυτό ζυγίζει τέσσερα κιλά. Αυτό ζυγίζει 2 κιλά. Αυτό ζυγίζει 5 κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ. Κάνε κλικ στην εικόνα του αντικειμένου που είναι το πιο ελαφρύ. Αυτό είναι. Λοιπόν. Ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ, άρχισε το ζύγισμα. Πρέπει μόνο να κάνεις κλικ και να σύρεις κάθε αντικείμενο χωριστά στη ζυγαριά για να το ζυγίσεις. Αυτό ζυγίζει 5 κιλά. Αυτό ζυγίζει 3 κιλά. Αυτό ζυγίζει 4 κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ. Σωστά! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ, κάνε κλικ και σύρες στη ζυγαριά ένα αντικείμενο κάθε φορά. Αυτό ζυγίζει 5 κιλά. Αυτό ζυγίζει 4 κιλά. Αυτό ζυγίζει τρία κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ? Σωστά! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ? Ζύγισε καθένα από τα αντικείμενα. Αυτό ζυγίζει τρία κιλά. Αυτό ζυγίζει πέντε κιλά. Αυτό ζυγίζει τέσσερα κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο βαρύ? Μπράβο! Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ? Άρχισε το ζύγισμα. Αυτό ζυγίζει δύο κιλά. Αυτό δεν μπορείς να το ζυγίσεις ακόμα. Αυτό ζυγίζει τέσσερα κιλά. Αυτό ζυγίζει πέντε κιλά. Λοιπόν, ποιο από αυτά τα πράγματα είναι το πιο ελαφρύ. Αυτό είναι. Συγχαρητήρια. Τα πήγες περίφημα στο ζύγισμα. Σου αξίζει ένα κομμάτι του παζλ. φτιάξεις τα δικά σου κινούμενα σχέδια! Λοιπόν, τώρα μπορείς! Χάρη σε αυτή την καταπληκτική μηχανή, μπορείς να δημιουργήσεις τα δικά σου θεότρελα κινούμενα σχέδια! Δεν συμβαίνουν όμως και πολλά πράγματα και ο Έκτορας έχει αρχίσει να βαριέται! Εσύ όμως θα κάνεις πολύ πιο ενδιαφέρουσα τη μέρα του! Κάνοντας κλικ σε μία από αυτές τις εικόνες, κάτι θα συμβεί στον Έκτορα! Αν θέλεις να κάνεις εγγραφή όλων όσων συμβαίνουν στον Έκτορα, κάνε απλώς κλικ στο κουμπί εγγραφής, εδώ, πριν κάνεις κλικ σε κάποια εικόνα. Μπορείς να κάνεις κλικ σε όσες εικόνες θέλεις, όσο διαρκούν τα δίλεπτα κινούμενα σχέδια που φτιάχνεις. Όταν ολοκληρώσεις τα κινούμενα σχέδιά σου, κάνε κλικ στο κουμπί διακοπής, εδώ, και κατόπιν στο κουμπί εκτέλεσης, εδώ θα μπορείς να βλέπεις τα τρελά κινούμενα σχέδια με τον Έκτορα ξανά και ξανά! Να ο Έκτορας! Κάνε κλικ στο κουμπί εγγραφής για να κάνεις εγγραφή των κινουμένων σχεδίων σου! Ένα φανάρι! Κάνε κλικ στο κουμπί εγγραφής εδώ πριν να αρχίσεις να φτιάχνεις τα κινουμένα... Κάνε κλικ εδώ για να αρχίσει η εγγραφή των κινουμένων σχεδίων σου! Πρέπει να περιμένεις μέχρι να ανάψει το πράσινο! Μου αρέσει το περπάτημα γιατί διατηρώ την άψογη σιλουέτα μου. Ασανέυουμε ανέβουμε τα σκαλιά! Και τώρα ας τα κατέβουμε! Αστόχησε! τη σκάλα! Πρόσεξε τη σκάλα! Σπλάτς! Ο χρόνος σου τελείωσε! Fifi! Ξεσκόνησα το διακόπτη! Έχει τόση σκόνη εδώ μέσα που μοιάζει με παλιό κάστρο που κανείς δεν έχει επισκεφτεί εδώ και πολλά χρόνια! Ποιος ξέρει τι μπορεί να βρούμε μέσα στις σκούτες! Πολλά από τα παλιά μου παιχνίδια βρίσκονται εκεί μέσα! Τώρα που μεγάλωσα, θα δώσουμε τα παλιά μου παιχνίδια σε κάποιο παιδικό σταθμό. Έτσι θα μπορούν να παίξουν και άλλα παιδιά με αυτά. Αυτό είναι πολύ ευγενικό, Ζήση. Μου φαίνεται ότι έχω σχεδόν τελειώσει το μάζεμα εδώ, Ζήση. Ναι, Ζήση. Πάμε έξω να παίξουμε. Μα πρέπει να ετοιμάσουμε και το δωμάτιό μου. Ζήση! Από ό,τι φαίνεται έχουμε πολλά πράγματα να μαζέψουμε ακόμα. Όσο εμείς προσπαθούμε να ετοιμάσουμε τα πράγματα για τη μετακόμιση, εσύ μπορείς να κάνεις κλικ τριγύρω και να παίξεις τα καταπληκτικά παιχνίδια μας. Να μία φωτογραφία μας στην ακρογιαλιά. Ποιος είναι εδώ? Είναι η θεία μου. Να μία φωτογραφία μας στην ακρογιαλιά. Ποιος είναι εδώ? Είναι ο παππούς μου. Ας βάλουμε τις φωτογραφίες στη σωστή σειρά. Γεια σου. Διασκεδάζω πολύ κοιτάζοντας τις φωτογραφίες του Ζήσι. <laughs> Υπάρχουν μερικές φωτογραφίες του από τότε που ήταν μωράκι και φορούσε πάνες. Είναι παράξενο το πόσο αλλάζουμε όσο μεγαλώνουμε. Μέσα μου πάντοτε ένιωθα το ίδιο, αλλά εξωτερικά είμαι διαφορετική από τότε που ήμουν μωρό. Αναρωτιέμαι πώς θα είμαι όταν μεγαλώσω. Ας παίξουμε ένα παιχνίδι που μας δείχνει πώς είμαστε εξωτερικά καθώς μεγαλώνουμε. Έχω μερικές παλιές φωτογραφίες που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Εδώ υπάρχουν έξι φωτογραφίες. Θα ήθελα να τις βάλεις στη σωστή σειρά, τοποθετώντας πρώτη τη φωτογραφία του πιο νέου και τελευταία τη φωτογραφία του πιο ηλικιωμένου. Κάνε απλώς κλικ στις φωτογραφίες και σύρετε στο άλμπουμ. Θυμήσου ότι πρέπει να τις βάλεις στη σειρά από τον πιο νέο στον πιο ηλικιωμένο. Αν βάλεις όλες τις φωτογραφίες στη σωστή θέση, θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του puzzle βάλε τις φωτογραφίες στη σειρά. Μπράβο! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Σωστά! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω πριγκίπισσα ή γιατρός ή δασκάλα ή επιστήμονας. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Αυτό είναι! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Αυτό είναι! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Μπράβο! Μπράβο! Έβαλες όλες τις φωτογραφίες στη θέση τους. Τώρα κάθισε αναπαυτικά και άκουσε τι έχουν να σου πούν. <Ρι> τα μωρά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε μόνα τους, εκτός από το να γεμίζουν τον κόσμο σάλια. <Ρι> <Ρι> Κάποιος πρέπει να τα ταΐζει, να τα ντύνει και να τα προσέχει συνεχώς. Αγκού, αγκού, μαμά, Α, μπα... μπα... ah, τι φασαρία. Τα μωρά μαθαίνουν γρήγορα να περπατάνε. Όταν συμβεί αυτό, τότε τα ονομάζουμε νήπια. Μαθαίνουν επίσης γρήγορα πώς να κάνουν πάρα πολύ φασαρία. Γεια, yeah, εγώ είμαι πέντε χρονών. Είμαστε ακόμα μικροί όταν είμαστε πέντε χρονών. Αλλά είμαστε αρκετά μεγάλοι ώστε να πηγαίνουμε σχολείο κάθε μέρα. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο, με κάνει να αισθάνομαι μεγάλη, παρόλο που ακόμα είμαι μικρούλα. Γεια σου, κάνω σκέιτμπορτ από τότε που ήμουν μικρούλης, τώρα είμαι ο καλύτερος στο σχολείο μου. Είσαι έφηβος από τα 13 ως τα 19 σου. Η περίοδος αυτή είναι περίεργη, γιατί δεν είσαι πια παιδί, αλλά ούτε και ενήλικος. Γεια σου! Όταν είσαι ενήλικος, μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις. Μπορείς να γίνεις στάρ σε ένα άθλημα ή ζωγράφος ή και τα δύο αν θέλεις. Από σένα εξαρτάται. Γεια σου, μικρούλι μου! Αυτός ο κύριος είναι παππούς. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά του έχουν μεγαλώσει και έχουν δικά τους παιδιά. Ο κύριος αυτός είναι πραγματικά μεγάλος. Αν θέλεις να μιλήσουμε πάλι για κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, κάνε κλικ στη φωτογραφία τους. Ή κάνε κλικ πάνω από το άλμπουμ με τις φωτογραφίες για να συνεχίσεις. Τώρα που γνώρισες όλα τα πρόσωπα στο άλμπουμ, μπορώ να σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Κάνε κλικ στο άλμπουμ αν θέλεις να ξαναπέξεις. Ή κάνε κλικ στο κουμπί της αρχής για να επιστρέψεις στην παρέα που βρίσκεται στο γκαράζ. Ξέρεις πώς παίζεται το παιχνίδι «Διασκεδάζω με τις φωτογραφίες»? Αν θέλεις να σου εξηγήσω πώς παίζεται το παιχνίδι μου, κάνε κλικ τώρα στο κουμπί της βοήθειας. Ή κάνε κλικ στο άλμπουμ για να αρχίσεις να παίζεις. Ωραία! Κόλλησε τις φωτογραφίες στο άλμπουμ. Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Σωστά! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Μπράβο! Όταν μεγαλώσω, θέλω να γίνω πριγκίπισσα ή γιατρός ή δασκάλα ή επιστήμονας. Δεν έχω αποφασίσει ακόμη. Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Αυτό είναι! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Σωστά! Μπορείς να βάλεις ακόμα μία φωτογραφία στη σωστή θέση. Μπράβο! Έβαλες όλες τις φωτογραφίες στη θέση τους. Τώρα κάθισε αναπαυτικά και άκουσε τι έχουν να σου πούν. Τα μωρά δεν μπορούν να κάνουν τίποτε μόνα τους, εκτός από το να γεμίζουν τον κόσμο σάλια. <laughs> Κάποιος πρέπει να τα ταΐζει, να τα ντύνει και να τα προσέχει συνεχώς. Αγκού, αγκού, μαμά, Μπα... μπα, Α, τι φασαρία! Τα μωρά μαθαίνουν γρήγορα να περπατάνε. Όταν συμβεί αυτό, τότε τα ονομάζουμε νήπια. Μαθαίνουν επίσης γρήγορα πώς να κάνουν πάρα πολύ φασαρία. Γεια σου, είμαι πέντε χρονών. Είμαστε ακόμα μικροί όταν είμαστε πέντε χρονών, αλλά είμαστε αρκετά μεγάλοι ώστε να πηγαίνουμε σχολείο κάθε μέρα. Μου αρέσει να πηγαίνω στο σχολείο, με κάνει να αισθάνομαι μεγάλη παρόλο που ακόμα είμαι μικρούλα. Γεια! Είσαι έφηβος από τα 13 ως τα 19 σου. Η περίοδος αυτή είναι περίεργη γιατί δεν είσαι πια παιδί αλλά ούτε και ενήλικος. Γεια σου! Όταν είσαι ενήλικος, μπορείς να κάνεις σχεδόν ό,τι θέλεις. Μπορείς να γίνεις δάσκαλος ή επιστήμονας ή και τα δύο αν θέλεις. Από σένα εξαρτάται. Γεια σου, μικρούλι μου! Αυτή η κυρία είναι γιαγιά. Αυτό σημαίνει ότι τα παιδιά της έχουν μεγαλώσει και έχουν δικά τους παιδιά. Η κυρία αυτή είναι πραγματικά μεγάλη. Αν θέλεις να μιλήσουμε πάλι για κάποιον από αυτούς τους ανθρώπους, κάνε κλικ στη φωτογραφία τους. Ή κάνε κλικ πάνω από το άλμπουμ με τις φωτογραφίες για να συνεχίσεις. Μου αρέσει αυτή η φωτογραφία, Ζήση. Α, ναι. Είναι η φωτογραφία που βγάλαμε όλοι μαζί στο πάρτι των γενεθλίων μου. Θυμάσαι το πάρτι μου. Κοντεύουν και τα δικά μου γενέθλια. Μην ανησυχεί, Φιφί. Δεν το έχουμε ξεχάσει. Έχω και εγώ μερικές φωτογραφίες. Στο παιχνίδι μου πρέπει να βάλεις τη σειρά φωτογραφίες από κάθε ηλικία. Κάνε κλικ πάνω μου για να παίξουμε το παιχνίδι «Διασκεδάζω με τις φωτογραφίες». Hey, hey, Εί! Ανάψτε, ανάψτε το φως! Α! Ah, μια αράχνη! Βοήθεια! Αυτό το γκαράζ δεν έχει καθαριστεί εδώ και πάρα πολύ καιρό. Όταν αρχίσαμε το καθάρισμα υπήρχαν παντού σκόνη και ιστία αράχνης. Δεν μ' αρέσουν οι ιστοί αράχνης γιατί εκεί μένουν οι αράχνες. Τα ζουζούνια φτιάχνουν το σπίτι τους σε διάφορα μέρη. Κάνε κλικ πάνω μου για να μάθεις τα πάντα για αυτά. Όχι πάλι. πάλι. Ωραία. Πάω να φέρω το μεγεθυντικό φακό μου. Θα παρατηρήσουμε πολύ μικρά ζωάκια. Γεια σου. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το μικροσκοπικό κόσμο των ζουζουνιών. Θα χρησιμοποιήσω το μεγενθητικό φακό μου για να βλέπουμε καλύτερα τα μικρούλικα πλασματάκια. Αυτά είναι αράχνες και έντομα για τα οποία πρόκειται να μιλήσουμε. Θα σου δείξω από κοντά ένα από αυτά τα πλασματάκια και εσύ πρέπει να κάνεις κλικ σε εκείνο που πιστεύεις ότι σου δείχνω. Όταν βρεις 8 ζουζούνια θα σου χαρίσω ένα κομμάτι του παζλ. Ωραία! Ας παίξουμε λοιπόν τα ζουζουνάκια. Να το πρώτο ζουζούνι. Προσπάθησε να καταλάβεις Ποιο ζουζούνι κοιτάζω. Αυτό το έντομο έχει ένα ζευγάρι δαγκάνε στην ουρά του με τι οποίε μπορεί να σε τσιμπήσει. Ποιο ζουζούνι είναι. Το ξετρύπωσε. Είναι η ψαλίδα. Στην ψαλίδα αρέσει να βγαίνει έξω τη νύχτα. Δεν μπορεί να πετάξει. Φαντάσου να σε τσιμπούσε η ψαλίδα με τις δαγκάνες της. Μπρ. Αυτό όμως δεν πρόκειται να συμβεί. Η ψαλίδα είναι τελείως ακίνδυνη για μας. Να άλλο ένα ζουζούνι. Ποιο είναι άραγε. Αυτό το έντομο έχει δύο κεραίες στο κεφάλι του, τις οποίες χρησιμοποιεί για να προσανατολίζεται. Έχει επίσης δυνατά σαγόνια που κινούνται στο πλάι και όχι πάνω κάτω. Με αυτά μπορεί να πιάσει φύλλα πολύ μεγαλύτερα από το ίδιο. Μπορείς να βρεις το ζουζούνι αυτό. Καλή επιλογή. Είναι το μυρμίγκι. Το μυρμίγκι εργάζεται ομαδικά μαζεύοντας φύλλα και σπόρους. Ζει σε μια ομάδα που ονομάζεται απικία. Το μυρμίγκι είναι ένα έντομο με έξι πόδια. Ορισμένα μυρμήγκια έχουν επίσης φτερά για να πετάνε. Όχι όμως αυτό εδώ. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις ποιο ζουζούν είναι αυτό. Τι είναι αυτό? Ένα φτερό. Αυτό το έντομο λοιπόν μπορεί να πετάξει. Ποιο μπορεί να είναι? Αυτό είναι! Είναι η Μίγα. Η Μίγα έχει δύο φτερά, τριχωτό σώμα και έξι τριχωτά πόδια. Στην άκρη κάθε ποδιού βρίσκεται μια κολώδη σπατούσα που βοηθά τη Μίγα να περπατά στο ταβάνι. Η Μίγα μεταφέρει μικρόβια γιατί κάθεται σε βρωμιές και κατόπιν μεταφέρει τις βρωμιές αυτές στο φαγητό. Ξέρεις ότι μια μίγα μπορεί να γευτεί το φαγητό εκτός από το στόμα και με τα πόδια της. Περίεργο είναι. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις ποιο ζουνι είναι αυτό. Αυτό είναι το σκαθάρι. Αυτό το σκαθάρι έχει μια σκουρόχρωμη γυαλιστερή θήκη κάτω από την οποία κρύβει τα φτερά του όταν δεν πετάει είναι ένα έντομο με έξι πόδια. Οι πασκαλίτσες είναι κι αυτές καθάρια. Λοιπόν, μπορείς να καταλάβεις ποιο ζουζούνι είναι αυτό. Εδώ βλέπουμε από κοντά ένα φτερό. Ένα έντομο χρησιμοποιεί τέσσερα φτερά σαν αυτό για να πετάξει. Ποιο έντομο είναι? Είναι η μέλισσα. Αυτή η μέλισσα ζει μαζί με πολλές άλλες μέλισσες και το σπίτι τους ονομάζεται μελίσι. Κατά τη διάρκεια της μέρας βουίζει γύρω από τα λουλούδια μαζεύοντας ένα είδος γλυκιάς που ονομάζεται νέκταρ, το οποίο μετατρέπει σε μέλιστο μελίσι. <ΤΡΟΣ> Τώρα μπορείς να μου πεις ποιο ζουζούνι είναι. Αυτό το υπτάμενο έντομο έχει δύο ζευγάρια από μακριά φτερά. Ποιο ζουζούνι νομίζεις ότι είναι? Είναι η Λιβελούλα. Η Λιβελούλα ζει γύρω από λιμνούλες. Πιάνει μικρές μύγες με τα έξι πόδια της καθώς πετά βουίζοντας πάνω από το νερό. Οι λιβελούλες υπάρχουν στη γη από την εποχή των δεινοσαύρων. Αυτές οι λιβελούλες ήταν πελώριες. Το μήκος τους έφτανε το χέρι ενός μεγάλου. Λαξ! Να άλλο ένα ζουζούνι. Ποιο είναι άραγε. Μέτρησε τα πόδια αυτού του ζουζουνιού. Έχει τέσσερα πόδια από αυτή την πλευρά και τέσσερα από την άλλη δηλαδή έχει οχτώ πόδια. Τα έντομα έχουν έξι πόδια. Συνεπώς αυτό το ζουζούνι δεν είναι έντομο. Είναι η αράχνη. Η αράχνη υφαίνει ιστούς για να πιάσει μύγες και άλλα έντομα με τα οποία τρέφεται. Δεν είναι έντομο. Τα έντομα έχουν έξι πόδια και πολλά από αυτά έχουν κεραίες και φτερά. Οι αράχνες έχουν οχτώ πόδια και καθόλου κεραίες ή φτερά. Ίσως θα έπρεπε να δείξω αυτήν την αράχνη στο μίμι. Αυτό είναι το τελευταίο ζουζούνι που πρέπει να βρεις. Αυτό το έντομο έχει έξι μακριά λεπτά πόδια, αλλά δεν μπορεί να κινηθεί πολύ γρήγορα. Μπορείς να βρεις αυτό το ζουζούνι. Είναι η Μελίγκρα. Η Μελίγκρα είναι βλαβερό έντομο. Τρώει τα φυτά του κήπου όπως είναι το λάχανο, η πατάτα και η φασολιά. Είναι ο αγαπημένος μεζές της Πασχαλίτσας και της Αράχνης. Βρήκες και τα οκτώ ζουζούνια που σου έδειξα. Τέλεια! Σου αξίζει ένα κομμάτι του πάζλ. <Τι> Καλώ ήρθες στο διασκεδαστικό παζλ. Κοίτα, έχεις ένα κομμάτι του παζλ που πρέπει να μπει στη θέση του. Προσπάθησε να βρεις τη σωστή θέση του και σύρε το εκεί. Σωστά! Καλά τα κατάφερες! Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Αυτό είναι. Μπράβο. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Ωραία. Το τέριαξες πολύ σωστά. Να, άλλο ένα κομμάτι που πρέπει να τοποθετήσεις στο παζλ. Ξέρεις τη σωστή θέση του. Σωστά. Καλά τα κατάφερες. Συγχαρητήρια. Αυτό το μέρος του παζλ ολοκληρώθηκε. Τώρα είναι ώρα για εξερεύνηση. Κάνε κλικ στην εικόνα για να δεις τι θα συμβεί. Και μην ξεχνάς, μπορείς να βρεις άλλα τέσσερα κομμάτια του παζλ στο επόμενο τεύχος της χώρας των γονώσεων. Πολύ ησυχία έχει εδώ ζήσει. Είσαι σίγουρος ότι σε αυτή τη ζούγκλα ζουν ζώα. Ησυχία! Κοίτα εκεί. Στο είπα ότι κάπου εδώ βρίσκονται. Μπράβο, Ζήση, τα βρήκες! Πω πω, κοίτα του ευτυχισμένου υποπόταμου που κυλούνται με τόση ευχαρίστηση στη λάσπη. Ξέρω ένα από τα τραγουδάκια των υποπόταμων. Σύση, άκου! Λάσπη, λασπούλα, γλυκά πιχτή, λασπούλα. Μ' αρέσει να τσαλαβούτο στη λάσπερη λιμνούλα. «Δεν τραγουδούν οι υποπόταμοι, Ζήση. Μόνο ρουθουνίζουν. Τελικά δεν τα ξέρεις και όλα για τη φύση». «Α, πλάκα έκανα. Είσαι ένα πυραχτήρι πυθικάκι». «Όχι, ζήσει! Αυτό είναι ένα πυραχτήρι πυθικάκι». «Όχι. Ξυπνήσαμε τον πάνθυρα. Καλύτερα να φύγουμε». «Νομίζεις ότι θα μας ακολουθήσει ως το σπίτι, Ζήση» Όχι, Σίση, δεν ξέρει το δρόμο.